Παραπονιέται στο Θεό ένας εβδομηντάρης. Θεέ μου, έτσι που με έκαμες, κάλλιωχα να με πάρεις. Μου στέρισες απ' τη ζωή ότι είχα πιο ωραίο. Να μην κινείται όπως πριν το κινητό ωραίο. Είχα κι εγώ ένα καύσιμα, μου φέρνε πάντα γούρι και με έβγαζε ασπροπρόσωπο σαν είχα και λεπούρι. Και τώρα πια κατάντησε μετά από τόσα γούστα να μου φωνάζει συνεχώς με γεια σου τα παπούτσα. Όταν το βλέπω σαν νεκρό, ένας Θεός το ξέρει και μου έρχεται μα το Θεό να πιάσω το μαχαίρι. Δεν πέσε. Δεν πέσε. Αφού τα έχεις γράψει εσύ. Έχω άλλο ένα. Για πες. Το καφεδάκι μου έπινα και σκέφτηκα, Θεέ μου, τα σφάλματα που έκανες και αν μπορείς να φτιάξεις, πες μου. Τα δυο μπαρλάκια που βάλες, τι βάλες, Θεέ μου. Μένα μπορούσες άνετα το πρόβλημα να βάλεις. Το πρόβλημα να βγάλεις. Να βάλες δύο μακριά, όλοι να σε υμνούμε. Όχι ένα που γρήγορα με μίσος το κοιτούμε. Ρεζέρβα να έβαζες, Θεέ, να αρχίζεις από τα 50 και όχι, και όχι ένα που είναι άχρηστο γρήγορα από τα 70. Το εργαλείο με καμό κοιτάνε οι συνταξιούρχοι που σαν κρεμό, σαν νεκρό κεμάστηκε και χάσε όλο το μεγαλείο. Κοιτάνε το εργαλείο που σαν νεκρό κεμάστηκε και χάσε όλο το μεγαλείο. Οι συνταξιούχοι το κοιτάνε. Τα χάλια του Θεού.